Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή Λόγια Ψυχής, είναι το ράδιο Ελπίδα, είναι το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και συνεχίζουμε και σήμερα ένα μικρό ταξίδι στην εφηβεία. Ένα μικρό ταξίδι, ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που μας απασχολούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ιδιαίτερα εμάς που πιθανά να είμαστε σε επαφή με εφήβους. Άλλωστε η εφηβεία μας είναι ένα ζωντανό κομμάτι μέσα μας. Και λέγαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι τελικά η εφηβεία δεν πεθαίνει ποτέ. Υπάρχει κάπου μέσα μας και είναι αλήθεια ότι όταν τα παιδιά μας γίνονται έφηβοι, αυτό το δικό μας εφηβικό κομμάτι, πότε πληγωμένο, πότε θυμωμένο, πότε πικραμένο, αλλά και πότε χαρούμενο και χορτασμένο από συναισθήματα και από σχέσεις, έρχεται πάλι στο φως. Έρχεται στην επιφάνεια και χρειάζεται να διαπραγματευτούμε μαζί του προκειμένου να μην μπερδέψει, να μην φέρει δυσκολίες, να μην δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση που προσπαθούμε να αναπτύξουμε με τους εφήβους μας. Με τα παιδιά μας δηλαδή, που είναι σε μια ηλικιακή φάση που έχουν να παλέψουν με ζητήματα που συνδέονται με το σώμα τους, αλλαγές σε πολλά επίπεδα, τους βλέπουμε να είναι ψηλότερο, να είναι ενδεχομένως με διαφορετικά κιλά από ότι λίγα χρόνια πριν ή λίγο χρόνο πριν, το σώμα τους να έχει διαφορετική ανάπτυξη, ίσως να έχουν σπυράκια, τα μαλλιά να είναι διαφορετικά, η διάθεση μπορεί να αλλάζει συχνά, να ενοχλούνται πιο εύκολα, να ντρέπονται πιο εύκολα, να θέλουν να έχουν μυστικά, πιθανά να μαλώνουν μαζί μας πιο συχνά, ή να νιώθουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άλλο φύλο, ή να εμφανίζονται ως άτομα που θέλουν να γίνεται το δικό τους, πιθανά να ανησυχούν πιο πολύ για τους άλλους ανθρώπους γύρω τους, να παρατηρούν ζητήματα που αφορούν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στην κοινωνία, για την αδικία ή τη δυστυχία στον κόσμο, να θέλουν να είναι αποδεκτά από τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους ή να θέλουν να βγαίνουν συχνά, και αυτό είναι ένα θέμα για τους γονείς, με τους φίλους και την παρέα τους, ή να θέλουν να μην είναι καθόλου διαφορετικοί από τους φίλους τους. Και ίσως κάποιες φορές να τους έχουμε δει να μένουν συχνά μόνοι στο δωμάτιό τους. Με λίγα λόγια έδωσα ένα στίγμα πραγμάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς και ζητημάτων που διαπραγματεύονται οι έφηβοι με το σώμα τους αλλά και με την ψυχή τους. Η συνάντηση αυτή των ιστοριών, της ιστορίας που διαδραματίζεται τώρα μπροστά μας και τη βλέπουμε μπροστά στον έφηβό μας, με τον τρόπο που ο ίδιος αναπτύσσεται, εξελίσσεται και μεγαλώνει, συναντά τη δική μας ιστορία της δικιάς μας εφηβείας. Και είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η εφηβεία των παιδιών μας συνήθως συμπίπτει με την κρίση της μέσης ηλικίας τη δική μας. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για την επικοινωνία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που γίνεται στις σχολές γονέων του Κέντρου Πρόληψης, όπου και εργάζομαι, είναι το κομμάτι της επικοινωνίας.
Με δύο πολύ βασικά πράγματα εννοούμε το πώς να μιλάμε, έτσι ώστε ο έφηβος να μας ακούει, αλλά και το πώς κυρίως να ακούμε, έτσι ώστε ο έφηβος να μας μιλάει. Διευκρινίζοντας αρχικά ότι το να μας μιλάει το παιδί μας δεν σημαίνει απαραίτητα να κάνει κουβέντα μαζί μας ή έναν μεγάλο διάλογο ή σε διάρκεια διάλογο, αλλά μπορεί να μας μιλάει το παιδί μας και μέσα από τρόπους και συμπεριφορές που λένε πράγματα χωρίς να υπάρχουν λόγια. Δηλαδή, προσπαθώ να πω ότι χρειάζεται να είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι έτσι ώστε να διαισθανθούμε αλλά και να νιώσουμε και να σκεφτούμε για αυτά που μας λένε όχι μόνο τα λόγια του εφήβου αλλά και η συμπεριφορά του. Γιατί έχω ακούσει πολλούς γονείς να λένε ότι εμένα ο γιος μου δεν μου μιλάει, εμένα η κόρη μου δεν μου μιλάει. Το ζήτημα είναι αν εκτός από το να χρησιμοποιεί λόγια, λέξεις, ο γιος ή η κόρη λέει πράγματα μέσα από τη συμπεριφορά ή μέσα από τον τρόπο που συνδέεται μαζί μας. Άλλωστε ξέρουμε ότι πολύ συχνά τα συναισθήματα στην εφηβεία και η συμπεριφορά μπορεί να έχουν διαφορετική έκφραση. Άλλο δηλαδή μπορεί να είναι το συναίσθημα του εφήβου και άλλη να είναι η έκφραση, αυτό που βλέπουμε ως συμπεριφορά εμείς. Θέλω να δώσω ένα μικρό παράδειγμα μέσα από μια ιστορία. Ίσως αυτή την ιστορία να την έχουμε ξανααναφέρει με άλλους όρους σε αυτή την εκπομπή. Θα σας μιλήσω για την ιστορία της θλίψης και της οργής και θα σας πάω πολύ πίσω τότε που όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, αυτά που νιώθουμε δηλαδή όλοι μας, είχαν και ανθρώπινη μορφή. Ζούσαν σε ένα πανέμορφο δάσος κάπου στην άκρη του πουθενά και εκεί υπήρχε μια πανέμορφη λίμνη. Σε αυτή την πανέμορφη λοιπόν λίμνη, μέσα στο δάσος αυτό που ζούσαν, στο βασίλειο των συναισθημάτων, όλα τα συναισθήματα που είχαν ανθρώπινη μορφή, δύο φύλες, η θλίψη με θήτα κεφαλαίο και η οργή με όμικρον κεφαλαίο, όπως λέμε η Μαρία και η Νίκη, αποφάσισαν να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο και να κολυμπήσουν στη λίμνη. Έτσι λοιπόν έφτασαν σε αυτή την πανέμορφη λίμνη, έβγαλαν τα ρούχα τους στην ακτή και μπήκαν μέσα. Όμως όλοι μας γνωρίζουμε από τις εμπειρίες της ζωής μας ότι οι δύο αυτές φύλες, η θλίψη και η οργή, έχουν διαφορετικό αυτό που λέμε ταμπεραμέντο. Η μία είναι φουριόζα, η οργή δηλαδή. Είναι φουριόζα, δυναμική, πολύ έντονη και κυρίως πάρα πολύ βιαστική, παρορμητική. Παρασύρει τα πάντα στο διάβα της. Ενώ η θλίψη έχει άλλο στυλ. Δηλαδή είναι πιο αργή, πιο υποτονική, πιο ο ρυθμός και ο χρόνος κυλάνε πιο αργά. Και έτσι στο βασίλειο αυτό και στη λίμνη αυτή που συζητάμε τώρα, που πήγαν να κάνουν μπάνιο, οι δύο φύλες, υπήρξε το εξής γεγονός. Η οργή, έτσι όπως ήταν φουριόζα, δυναμική και βιαστική, βγήκε πολύ γρήγορα από την λίμνη. Αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Και έτσι, βιαστική καθώς ήταν και φουριόζα, βρήκε τα πρώτα ρούχα που βρήκε κοντά της και τα φόρεσε και βιαστικά έφυγε. Μόνο που πάνω στη βιασύνη της έκανε το λάθος και αντί να φορέσει τα δικά της ρούχα η οργή, φόρεσε τα ρούχα που βρήκε εκεί μπροστά της, τα πρώτα ρούχα που βρήκε μπροστά της, και ήταν τα ρούχα της θλίψης. Αργότερα λοιπόν η θλίψη, αφού έκανε και αυτή το μπάνιο της, βέβαια όπως είπαμε με άλλο ρυθμό, με άλλον τρόπο, βγήκε σιγά σιγά την λίμνη, προσπάθησε όμως να βρει τα ρούχα της και είδε ότι έλειπαν.
προκειμένου να μην γίνει ρεζίλη στην επιστροφή της στο βασίλειο όπου ζούσαν όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα, τι να κάνει, βρήκε και φόρεσε τα ρούχα, τα μόνα ρούχα που είχαν απομείνει στην ακτή, και αυτά τα ρούχα ήταν τα ρούχα που ξέχασε να βάλει, που δεν έβαλε και στη βιασύνη της έβαλε άλλα, η οργή. Και λένε ότι από τότε, αν δούμε κάποιον άνθρωπο οργισμένο, θυμωμένο, εξοργισμένο, σε μια έντονη συναισθηματική κατάσταση, φοράει δηλαδή τα ρούχα της οργής, να ξέρουμε ότι πιθανά πίσω από αυτά τα ρούχα να κρύβεται στην πραγματικότητα θλίψη. Μπορεί δηλαδή τα ρούχα της οργής να μας παραπέμπουν σε θλίψη. Αν όμως εμείς διαβάσουμε τη συμπεριφορά του άλλου σαν επιθετική συμπεριφορά και όχι συμπεριφορά ενός ανθρώπου που είναι θλιμμένος και που θέλει να μας μιλήσει με αυτόν τον ιδιαίτερο, ενδεχομένως ατσούμπαλο τρόπο, τότε θα οι σχέσεις μας θα υποστούν μια έντονη διατάραξη, θα υπάρχει πιθανά αντιπαράθεση, θα υπάρχουν δυσκολίες και στην ουσία αυτό που κυρίως θα υπάρχει είναι το γεγονός ότι ο έφηβος μας θα πάρει ένα μήνυμα ότι τελικά δεν με νιώθουν, ότι τελικά δεν με καταλαβαίνουν, ότι δεν μπορούν να δουν πίσω από τη μάσκα που φορώ, πίσω από τη μάσκα που του θυμού, της οργής, που μπορεί να υπάρχει πίκρα, θλίψη, απογοήτευση στην καρδιά μου. Και απ' την άλλη, αν δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει τα ρούχα της θλίψης, εμφανίζεται δηλαδή θλιμμένος, πικραμένος, σε μια κατάσταση δυσάρεστη, με δυσφορία και απογοήτευση, αν προσέξουμε καλά, ίσως αυτά τα ρούχα να δείχνουν μια οργή φυλακισμένη μέσα του. Μια οργή, έναν θυμό που τον στρέφει προς τον εαυτό του. Χρειάζεται λοιπόν να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα βλέποντας τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Γιατί πιθανά και κυρίως ενός εφήβου. Γιατί πιθανά μπορεί να δημιουργήσουμε λανθασμένες εντυπώσεις, να δημιουργήσουμε, να έχουμε λανθασμένη εκτίμηση του τι είναι αυτό που τελικά συμβαίνει στην ψυχή του άλλου και κυρίως ποιες είναι οι ανάγκες του άλλου που η μη ικανοποίησή τους είναι που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα και αυτή τη συμπεριφορά που μας εμφανίζει έναν έφηβο είτε θλιμμένο είτε εξαγριωμένο. Ας κάνουμε εδώ ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το σχόλιο μας για τις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τους εφήβους. Thank you.
Μαζί σας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή Λόγια Ψυχής, είναι το ράδιο Ελπίδα, το ραδιόφωνο, η φωνή της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Μαζί κουβεντιάζουμε σήμερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αλλά και στην προηγούμενη μας εκπομπή για την εφηβεία και για το τι σημαίνει η εφηβεία για τις σχέσεις ανάμεσα σε γονείς και σε παιδιά. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει εφηβεία, υπάρχουν έφηβοι. Υπάρχει μια δηλαδή κατάσταση στην οποία το κάθε παιδί που περνάει αυτή την ηλικιακή φάση είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιούμε, κυρίως δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες και κυρίως δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την εφηβεία ως αρρώστια. Λέγαμε και την προηγούμενη φορά ότι η εφηβεία μοιάζει σαν τους πόνους της γένας. Μπορεί να έχει ένα επώδυνο κομμάτι, αλλά έχει ένα κομμάτι δημιουργικό. Ένα κομμάτι πολύ ζεστό, ουσιαστικό και ανθρώπινο και είναι μέρος της ζωής μας, ίσως από τα πιο δυναμικά και από εκείνα που αν υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίξουν, που θα μας βοηθήσουν, που θα μας κατευθύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως μέσα από τον τρόπο που μας ακούνε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ καλή παρακαταθήκη για το μέλλον μας. Θα ρωτούσε κανείς, τι τελικά θέλουν οι έφηβοι? Τι είναι αυτό που ζητάνε οι έφηβοι? Με κάθε τρόπο, με κάθε συμπεριφορά, τι είναι αυτό που ζητάνε από μας τους μεγάλους? Από τους γονείς, από τους δασκάλους τους, από τους διάφορους άλλους ενήλικες που είναι σε επαφή μαζί τους, είτε αυτοί είναι καθηγητές σε φροντιστήρια, είτε αυτοί είναι προπονητές σε διάφορα αθλήματα, είτε αυτοί είναι οι φίλοι των γονιών. Από όλους μας, κυρίως οι έφηβοι, ζητάνε να τους ακούσουμε. Όμως, να τους ακούσουμε με τον τρόπο που μόνο οι άνθρωποι μπορούμε να νιώσουμε ένας τον άλλον, κοιτώντας στην καρδιά τους. Γιατί είναι αλήθεια, κάνοντας την αυτοκριτική μας εμείς οι μεγάλοι, ότι θα διαπιστώσουμε πως δεν ακούμε τους εφήβους. Δεν ακούμε γενικά, άρα δεν ακούμε και τους εφήβους, αλλά η τάση μας είναι να επαναλαμβάνουμε συμβουλές τις οποίες έχουμε ήδη πει, να καθοδηγούμε, να παρηγορούμε και να καθησυχάζουμε, κυρίως όμως αυτό που είπα, να δίνουμε συμβουλές. Νιώθουμε ότι σαν γονείς χρειάζεται να λειτουργήσουμε σαν μια βιομηχανία που παράγει συμβουλές. Έρχεται ο έφηβος και μας λέει «μάλωσα με τον φίλο μου». Και εμείς τι κάνουμε συνήθως, του λέμε «μα γιατί δεν έκανες αυτό, γιατί εγώ σου θα πάω ότι ο φίλος αυτός ή εκείνο τ' άλλο». Αρχίζουμε δηλαδή να του λέμε τι να κάνει, τι έπρεπε να κάνει, τι θα μπορούσε να είχε κάνει ή καμιά φορά μπορεί να πούμε «εντάξει ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα» ή να το θάψουμε δηλαδή λίγο το πρόβλημα υποτιμώντας του, «σιγά ξέρεις και εγώ με ποιους μάλωσα». Δηλαδή δημιουργούμε στον έφηβο ένα συνέστημα ότι αυτό που μας λέει, παρένθεση, το δώρο δηλαδή που μας κάνει μέσα από αυτό που μας λέει, δεν είναι κάτι που είναι σημαντικό. Το ζήτημα πάντα στην επικοινωνία και ειδικά με την επικοινωνία μας με τους εφήβους δεν είναι το τι μας λένε. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μάλωσα με το φίλο μου, με έβγαλε έξω ο καθηγητής, δεν πήγα καλά στο διαγώνισμα, δεν έγραψα στο τάδε μάθημα, είμαι αγχωμένος γιατί δεν θα τα πάω καλά στην τάδε εξέταση. Όλα αυτά αποδίδουν ένα περιεχόμενο, μας δίνουν κάποιες πληροφορίες. Όμως αυτό που θέλει στην ουσία ο έφηβος είναι να τιμήσουμε αυτό που λέει και να το δούμε ως κάτι σημαντικό για αυτόν. Γιατί παράδειγμα,
αν μας πει ο έφηβος, ξέρω εγώ, όπως λέγαμε πριν, μάλωσα με το φίλο μου και εμείς του πούμε, εντάξει παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα, τότε δεν ακούει το δεν έγινε τίποτα, αλλά σκέφτεται ότι αυτό που είπα δεν ήταν κάτι σημαντικό για τον πατέρα μου, δεν ήταν κάτι σημαντικό για τη μαμά μου. Δηλαδή, εμείς του λέμε κάτι για αυτό που μας είπε και εκείνος ακούει κάτι που πληγώνει τον εαυτό του, την αυτοεκτίμησή του. Δηλαδή, το μεταφράζει σε σχέση με εκείνον και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Δεν είναι ότι λέει ο γονιός «Δεν μ' αρέσει ο τάδε φίλος σου», αλλά εκείνη την ώρα ο έφηβος ακούει ότι μάλλον δεν ξέρεις να διαλέγεις φίλους ή εγώ ξέρω να σου πω πώς να κάνεις φίλους, εσύ δεν ξέρεις ή είσαι χαζός, αποκλείεται να μάθεις να κάνεις φίλους καλούς και όλα αυτά. Μιλάω και λέω για όλα αυτά τα οποία ακούει ο έφηβος μέσα από μια δική μας συμπεριφορά ή μια δική μας προσπάθεια να ακούσουμε. Ο έφηβος μας λέει, ακούστε με. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο που αποδίδεται σε έναν άγνωστο συγγραφέα που νομίζω ότι περιγράφει, και με αυτό ίσως θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ακριβώς το πνεύμα αυτού που συζητάμε σήμερα για την επικοινωνία ανάμεσα σε ενήλικες, κυρίως θα έλεγα γονείς και εφήβους. Χρειάζεται να το έχουμε στα υπόψη μας για να πάρουμε λίγο απόσταση, να αποστασιοποιηθούμε δηλαδή από την επίμονη τάση μας να δίνουμε συμβουλές, να καθοδηγούμε, να αλλάζουμε την κουβέντα κάνοντας χιούμορ, να κάνουμε χίλια δυο πράγματα που δυστυχώς όμως μπορεί να τα κάνουμε με καλή καρδιά, με καλή διάθεση. Το μήνυμα που δίνουν στον έφηβο είναι ότι αυτά που μας λες δεν είναι σημαντικά ή δεν ξέρεις εσύ ή εγώ θα σου πω ή χίλια δυο τα οποία κάνουν τον έφηβο να δυσκολεύεται. Το κειμενάκι λοιπόν αυτό έχει τον τίτλο «Άκουσε». Λέει «Άκουσε, όταν σου ζητώ να με ακούσεις και εσύ αρχίζεις να δίνεις συμβουλές, τότε δεν έχεις κάνει αυτό που σου ζήτησα. Όταν σου ζητώ να με ακούσεις και εσύ αρχίζεις να με ρωτάς γιατί ή μου λες ότι δεν θα έπρεπε να αισθάνομαι έτσι, ποδοπατάς τα συναισθήματά μου. Όταν σου ζητώ να με ακούσεις και εσύ αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να λύσεις το πρόβλημά μου, με απογοητεύεις, όσο παράξενο κι αν σου φαίνεται. Άκουσε, το μόνο που σου ζήτησα ήταν να ακούσεις, όχι να μιλήσεις ή να κάνεις κάτι, απλά να με ακούσεις. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Δεν είμαι ανίκανος. Ίσως είμαι αποθαρρυμένος και διστακτικός, αλλά όχι ανίκανος. Όταν κάνεις κάτι για μένα που μπορώ και πρέπει να το κάνω μόνος μου, συμβάλλεις στο φόβο μου και στην αδυναμία μου. Όμως, όταν αποδέχεσαι ως απλό γεγονός ότι νιώθω αυτό που νιώθω, όσο παράλογο κι αν είναι αυτό, τότε δεν χρειάζεται να σε πείσω και μπορώ να επικεντρωθώ στην προσπάθειά μου να κατανοήσω τι κρύβεται πίσω από αυτό το παράλογο συναίσθημα. Και όταν αυτό γίνει σαφές, οι απαντήσεις θα έρθουν, θα είναι εμφανείς και δεν χρειάζομαι συμβουλές. Τα παράλογα συναισθήματα αποκτούν νόημα όταν κατανοούμε τι κρύβεται πίσω τους. Γι' αυτό σε παρακαλώ, απλά άκουσέ με. Και αν θέλεις να μιλήσεις, περίμενε τη σειρά σου και θα σ' ακούσω.
θα μπορούσε να είναι ένας έφηβος που να μας μιλάει σε αυτό το κείμενο. Να είναι ένας έφηβος που να μας υπενθυμίζει τα βασικά στοιχεία της ουσιαστικής επικοινωνίας. Να είναι ένας έφηβος που να μας λέει πώς θέλει εμείς οι μεγάλοι, οι γονείς, οι φίλοι, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι να στεκόμαστε όταν μας μοιράζεται ένα πρόβλημά του. Όχι σε οποιαδήποτε κατάσταση, αλλά όταν μας μοιράζεται ένα πρόβλημά του. Άκουσε, λέει, τίποτα πέρα από αυτό. Δεν μας λέει ο έφηβος συμβούλευσέ με, καθοδήγησέ με. Αυτό θα μπορούσε ίσως να γίνει με δύο προϋποθέσεις. Μόνο αν έχουμε ακούσει πρώτα, και δεύτερον, η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουμε ακούσει, και δεύτερον, αν έχουμε την άδεια, την έγκριση του εφήβου. Γιώργο, θα ήθελες να σου πω μια γνώμη για αυτό που μου λες? Μόνο αν μας πει ναι ή κουνήσει το κεφάλι του, μπορούμε να πούμε κάτι σαν ότι εγώ στη θέση σου ίσως να δοκίμαζα αυτό. Δεν ξέρω τι λες, εσύ ξέρεις. Ο τρόπος μας έχει σημασία. Τα παιδιά μας έχουν μεγάλη ανάγκη, θέλουν τη γνώμη μας, αλλά καμιά φορά άθελά μας, ο δικός μας τρόπος απομακρύνει τα παιδιά μας και τα κάνει να πιστεύουν ότι το μόνο που τελικά μας ενδιαφέρει εμάς είναι να αποδείξουμε ότι εκείνα κάνουν λάθος ή, να το πούμε αλλιώς, ότι για μας τους γονείς υπάρχουν δύο τρόποι. Ο δικός μας τρόπος και ο λανθασμένος. Καλό βράδυ, αγαπητοί φίλοι. Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια.